Στα μέσα του 5ου αιώνα του επωνομαζόμενου και χρυσού και συγκεκριμένα το 447 π.Χ. άρχισε να χτίζεται ο Παρθενώνας, ναός αφιερωμένος στην πολιούχο θεά Αθηνά. Κοίτα, τα γλυπτά τα κλέψαν από εδώ πέρα για να κάνουν καταστροφές και αν θέλεις αυτό ήταν μια βαρβαρότητα. Γιατί αποκόπηκαν από ένα μνημείο το οποίο κατακρεουργήθηκε. Είναι μια εκπληκτική γλυπτική, δηλαδή ασύλλητη, δεν μπορώ να το σηκώνει ο νους μου. Η κλοπή των μαρμπάρων του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό, το γεγονός που συμβολοποιεί μια μεγάλη ιστορική διαδικασία, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες αποικιακές δυνάμεις του 18ου και 19ου αιώνα έβλεπαν τους παλιούς πολιτισμούς και τους υποταγμένους λαούς. Από το 1816 που το Βρετανικό Μουσείο αγόρασε από τον Έλγιν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, το μουσείο αυτό έχει γίνει κλεπταποδόχος. Κλεπταποδόχος μελών, μνημείων, της παγκόσμιας κληρονομιάς. Για τον Έλληνα τα αγάλματα δεν είναι πέτρες. Για τον Έλληνα τα πάντα έχουν ψυχή. Τα πάντα είναι έμβια και έμψυχα. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Υπουργός Πολιτισμού εκείνης της εποχής, Μελίνα Μερκούρη, πρόβαλε διεθνώς το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, δημιουργήθηκε ένας παγκόσμιος άλλος. Δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο βρίσκεται κάτω από τη σκέπη της παλαιάς καλής εντός εισαγωγικών πάλι αρχής του δυτικού κόσμου, ότι καθένας έχει τόσο δίκαιο όση δύναμη για να το επιβάλλει. Και έτσι θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους να τα κλέβουν, ότι είναι δικαίωμά τους να τα εκθέτουν και ότι είναι και δικαίωμά τους να κερδοσκοπούν από αυτά. Και επίσης ότι είναι υποχρέωση αυτών των λαών που τα δημιούργησαν να πάνε να πληρώνουν αυτούς που τα κλέψανε για να τα βλέπουν. Αυτό κάνει την αρπαγή των μαρμάρων να είναι μια δίστακτη κλοπή, να είναι μια εκδίκηση και των κατακτητών αλλά και των κλεπτών. Βρισκόμαστε όμως ακόμα εν μέση πορεία και ο αγώνας δεν πρέπει να σταματήσει. Πρέπει τα μνημεία να ξαναρθούν πάλι στην χώρα τους, στη θέση τους, να στηθούν εκεί μαζί με τα άλλα του Παρθενώνα. Είναι όμως, παραμένει ευχή και απέτηση συνάμα τα αντίγραφα να συμπληρωθούν με τα πρωτότυπα μαρμάρινα γλυπτά. Γκρεμίσαμε τόσα και τόσα. Μπορούμε να μετρήσουμε τα χαλάσματα. Καληνύχτα. Γιώργος Σεφέρης, απόσπασμα από το βιβλίο του «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη». Από το 1983 και μετά, με πρωτεργάτη την διάσημη ηθοποιό και υπουργό πολιτισμού της Ελλάδας αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, ξεκίνησε ένα παγκόσμιο κίνημα για την επιστροφή των μαρμάρων στον τόπο τους. Έχουν περάσει χρόνια από τότε και το κίνημα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Είδομεν.